155 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των νέων αγροτών, που πανελλαδικά είναι 8.500 δικαιούχοι, ενώ για τον Ομολάρισα οι 430 ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα μπορούν από τις επόμενες ημέρες, μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, να υπογράψουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού τις συμβάσεις τους για να πληρωθούν μέσω της περιφέρειας το πριν της πρώτης εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες και εγκεκριμένοι νέοι αγρότες στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να υπογραφούν οι συμβάσεις, να προχωρήσει επιτέλους το πριν πρώτης εγκατάστασης και η εγκατάστασή του στον πρωτογενή τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νέο αίμα να μπει στη γεωργία και στον αγροτικό τομέα, ειδικά τώρα που η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια βελτίωσης ζωικής και φυτικής παραγωγής, εγκρίθηκε η κοινή υπουργική απόφαση συνολικού ποσού 750 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται η σχετική προκήρυξη για να έχουν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να επιδοτηθούν για επενδύσεις που θα κάνουν στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες οι οποίοι θα θελήσουν να ετοιμάσουν φάκελο για την βελτίωση της εκμετάλλευσής τους, θα πρέπει μετά την προκήρυξη η οποία θα γίνει στις επόμενες ημέρες, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Θα υπάρχει μια επιδότηση από 40 έως 55% ανάλογα με τις περιοχές και την ηλικία του κάθε αγρότη. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες οι οποίοι θα ενταχθούν στα σχέδια βελτίωσης θα οπλιστούν με νέες μεθόδους και με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις για να ανταπεξέλθουν κυρίως για τη μετά του 2013 εποχή.